Σχεδιάστε τις διακοπές σας και ταξιδέψτε στο όνειρο με Ιωνοδάνειο Διακοπών. Γεια χαρά! Φίλε, δεν το χωράει ο νους μου αυτό που έγινε κάτω στην Αθήνα με τις φωτιές, έτσι. Δεν το χωράει ο νους μου, μαλάκα. Δηλαδή, τέτοια καταστροφή τόσο γρήγορα... Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δηλαδή... Εγώ προσωπικά, με αυτό το μότο ζω. Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα σε αυτή τη χώρα, ποτέ δεν περίμενα. Είναι ένα... Απέραντο μπουρδέλο είμαστε, ας πούμε. Δεν λειτουργεί τίποτα και μας λένε και ψέματα. Και αυτό είναι το χειρότερο, αλλά δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Είναι μια μεγάλη αντίφαση όλο αυτό που ζούμε. Στεναχωρέθηκα όμως πάρα πολύ με το... αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε. Έτσι πήγαν τζάπα και βέρεσέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν, ξέρω εγώ, ενημερωθεί λίγο νωρίτερα κάτι, να έχει γίνει, να έχει αντιδράσει ένα σύστημα λίγο νωρίτερα, να σηκώθουν να φύγουν από εκεί πέρα, να πούμε. Δεν ξέρω. Τραγικό. Λοιπόν, σήμερα θα σου πω δύο πράγματα για τις διακοπές, έτσι. Εγώ έχω κατεβάσει ταχύτητες, την άλλη εβδομάδα φεύγω για δύο εβδομάδες και με αφορμή αυτό ήθελα να σου πω δύο πράγματα. Γενικά, διακοπές, να κλείσω τελείως, δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να είμαι online κάποιο διάστημα μέσα στη μέρα. Παρ' όλα αυτά θα είμαι δίπλα στη θάλασσα. Μια χαρά, θα ξεκουραστώ. Ωστόσο, επειδή δεν είχα αυτή τη δυνατότητα όλα τα χρόνια, οικονομική δυνατότητα, για πολλά χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα να πάω κάπου. Αν και εδώ που μένω γεωγραφικά, εντάξει, δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι... Δηλαδή, ξέρω σημεία μέσα στην Ελλάδα, το οποίο είναι μακριά από τη θάλασσα, είναι δυσπρόσιτα μέρη, δεν μπορούν εύκολα να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα, έτσι. Εμείς εδώ, στη Λαμία, στη μισή ώρα έχεις 62 παραλίες, ας πούμε, και ωραίες παραλίες. Οπότε δεν είναι ότι μπορεί να σου κακοφάνει και πάρα πολύ. Όταν έμενα στη Θεσσαλονίκη, εκεί μου κακοφαινότανε γιατί είχαν τη Χαλκιδική, που για να πας στη Χαλκιδική πρέπει να κάνεις το Σταυρό στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο ζώα εκεί πάνω με αυτό το θέμα. Άστα, γάματα. Πρέπει να είναι η χειρότερη καταρχάς οδηγή στην Ελλάδα, νομίζω. Και από τους κριτικούς χειρότερη. Πιο κάφρη. Τέλος πάντων, ναι, εκεί πέρα δεν. Πας καθημερινή, κάποια άσχητη ώρα να κάνεις ένα μπάνιο. Πιο εδώ από τη Χαλκιδική δεν το συζητάς. Βγάζεις τρίτο χέρι, τρίτο πόδι. Γιατί λέει είναι καθαρά. Στο Ρωμαϊκό εντωμεταξύ επιπλέον είναι ποντίκια. Άστα, γάματα. Εδώ που λες είμαι, δεν μπορεί να σου κακοφανεί τόσο. Γιατί είναι η θάλασσα, δίπλα πεταχτείς να κάνεις την μπανάκι σου. Απλά δεν μπαίνεις σε εκείνο το μούντρε, παιδί μου. Τα κλείνω όλα. Δεν ασχολούμαι ούτε με δουλειές, ούτε με τίποτα, ούτε με υποχρεώσεις. Και είμαι επικεντρωμένος εκεί στο να κάνω διακοπές. Νομίζω ότι βέβαια στην Ελλάδα και αυτό το τεντώσαμε. Το τεντώσαμε από τα αυτιά. Πρέπει να πάμε διακοπές. Και το τεντώσαμε τόσο πολύ που δεν ξέρω αν οι νεότεροι ξέρετε, οι παλιότεροι θα θυμάστε. Τα διακοποδάνεια τα λεγόμενα. Έπαιρνε μαλάκα ο κόσμος δάνεια για να πάει διακοπές. Να χρωστάς την μπύρα που πίνεις. Αν έχεις το Θεό σου. Anyway. Αυτό λοιπόν που θέλω να σου πω εγώ σήμερα είναι ότι σε περίπτωση που δεν γίνεται να τα παρατήσεις, είσαι σε φάση είτε δουλεύεις και είσαι σε φάση οικονομικά ασθενή, είτε δεν δουλεύεις και ψάχνεις για δουλειά. Αυτό το χρόνο, τον οποίο θα... Αν είχες χρήματα, τέλος πάντων, θα μπορούσες να διαθέσεις για να σταματήσεις λίγο. Τώρα που δεν γίνεται, μάθε πράγματα. Επένδυσε το χρόνο σου. Μην τον αφήνεις έτσι. Εγώ τουλάχιστον, η εμπειρία μου είναι αυτό, έτσι, την εμπειρία μου καταθέτω. Δεν πολλά καλοκαίρια που πέρασαν από μπροστά μου, ας πούμε, στα Facebook και στα Twitter, όλες οι παραλίες του κόσμου. Και έλεγα, πού θα πάει ρε γαμώτο, θα πάω κι εγώ κάποια στιγμή. Και πήγα. Αλλά αυτές τις μέρες, ώρες, γενικά που όλα είναι ήρεμα, δεν τις άφησα ήσυχες. Τις εκμεταλλεύτηκα. Γιατί ήξερα ότι λείπουν όλοι, ειδικά όταν ήμουν δούλευα σαν freelancer και ήξερα, ας πούμε, ότι δεν έχει νόημα τώρα να ψαχτώ για δουλειά, λείπουν όλοι.
μεταξύ, ιστορικά το Σεπτέμβριο γινόταν μάχη πάντα. Είχα πάντα δουλειά το Σεπτέμβριο. Ερχόντουσαν όλοι και ήθελαν παράλογα μεν πράγματα, αλλά ήθελαν. Οπότε, ρε παιδί μου, π.χ. τον Αύγουστο, κοιτούσαν να βελτιώσω το σκύλ μου, να μάθω νέες τεχνολογίες και όλα αυτά. Έτσι, να πάρουμε την καφεδάρα μας. Πήραμε και τα καφεδάκια μας. Πώς ζείτε χωρίς καφέ? Καλά, ξέρω πως ζείτε, απλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, εκεί, έτσι, εκεί. Σταμάτα μέσα στο δρόμο. Κλείστε το δρόμο όλο. Αυτό είναι. Oh well. Έτσι που λες, εγώ αυτό έκανα. Τον επένδυα αυτό το χρόνο, γιατί και έβγαινα μπροστά. Και έβγαινα μπροστά, έτσι, δηλαδή. Από περίοδο σε περίοδο, ρε παιδί μου, βελτίωνα πάρα πολύ το σκύλ μου. Για τις δουλειές που κυνηγούσα, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήθελα να μηδενίσω μια τεχνολογία, να τη μάθω όσο δεν την ξέρει κανένας, όπως δεν την ξέρει κανένας και τέτοιες πίπες που ακούω, ας πούμε. Κάθε τι που μαθαίνεις, πρέπει κάπως να το εξαργυρώνεις. Γι' αυτό μαθαίνεις τεχνολογίες, για να δουλεύεις. Αν τις μαθαίνεις για να τη χαρά της δουλειάς και το κάνεις σαν χόμπι, ναι, δεν έχω κάτι να σου πω. Εσένα, καλά κάνεις. Αυτό είναι γαμάτο. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κάνω αυτό, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Οπότε οτιδήποτε πρόσθετα έπρεπε να ξέρω πού να σταματήσω ώστε να μπορώ να το εξαργυρώσω κιόλας. Θέλει μια ισορροπία αυτό το πράγμα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Είναι όλα στο μυαλό, ρε παιδί μου, αυτά. Δηλαδή, αν καθίσεις και διαχειριστείς λίγο την ενέργειά σου, απλά σταματήσεις, δεν φύγεις. Είναι φυσικά, είναι τρομερό το να μπορείς να αλλάξεις παραστάσεις, το να μπορείς να πας σε ένα άλλο χώρο. Το να μπορείς να πας σε ένα άλλο γεωγραφικό μέρος, ρε παιδί μου, να δεις άλλες εικόνες. Να ξεπήξει το μάτι σου λίγο από τη ρουτίνα και από το κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα. Αλλά κι αν δεν γίνεται, βρες έναν τρόπο να το προγραμματίσεις το κεφάλι σου κάπως να γίνει. Άλλαξε τις διαδρομές που κινείσαι. Πήγαινε σε άλλο σούπερ μάρκετ από αυτό που πας κανονικά. Κάνε μια μικρή αλλαγή, μια διαρρύθμιση μέσα στο σπίτι. Κάνε πέντε πράγματα, κάνε πέντε κινήσεις. Κινήσου όμως. Μην κάθεσαι, μην λιώνεις τον καναπέ, μην χύνεσαι. Και βάλε ένα πρόγραμμα ελαφρύ. Ελαφρύ πρόγραμμα. Δεν σου λέω να ξυπνάς σε 7, να παίρνεις 100 κάμψεις και να γράφεις και 15.000 γραμμές κώδικα τη μέρα. Ήρεμα, ήρεμα. Κοιμήσου ό,τι ώρα θες, ξύπνα ό,τι ώρα θες, πιες την καφεδάρα σου, κάτσε, άραξε και μάθε. Μάθε. Πραγματάκια. Την πρώτη μέρα εγώ ζοριζόμουνα. Έλεγα, τώρα μαλακίες και τα ίδια για αυτά. Με το που έμπαινα σε τη διαδικασία όμως να καταλάβω, ξέρω. Μετά καταλαβαίνεις ότι έκανα πολύ, πολύ ωραίες διακοπές. Καταρχάς δεν καταλάβαινα πότε πέραγαν αυτές οι μέρες, γιατί με απορροφούσε όλο αυτό. Αλλά ναι, με βοηθούσε πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ. Το ίδιο σου λέω λοιπόν να κάνεις και εσύ. Μην μπαίνεις στη διαδικασία της κατάθλιψης. Και γαμώ το κερατό μου και γαμώ το σαμαρά μου και γαμώ το τζίπρα μου και γαμώ το θεό μου και φταίνε όλοι εκτός από σένα. Όλοι φταίνε εκτός από σένα. Λοιπόν, όταν θα σταματήσεις να κατηγορείς τους υπόλοιπους και κάποια στιγμή κατηγορείς τον εαυτό σου για αυτό που σου συμβαίνει, όλα θα γίνουν καλύτερα, θα το δεις. Όταν δηλαδή σταματήσεις απλά να φέρεσαι, απλά να κινείσαι, απλά να πηγαίνεις όπου σε πάει ο άνεμος και βάλεις ένα πρόγραμμα, θα δεις ότι όλα θα είναι καλύτερα. Το ίδιο και με τις διακοπές. Μην τρελαίνεσαι λοιπόν. Δεν πέθανε κανένας που δεν πήγε διακοπές. Εγώ δεν έχω διαβάσει τέτοιο νέο. Τον βρήκανε νεκρό επειδή δεν πήγε διακοπές. Δεν ξέρω. Δεν έχει τύχει να διαβάσω τέτοιο πράγμα. Οπότε μην τα βάζεις μέσα σου σε αυτή τη βάση. Μην την προγραμματίσεις τον εγκέφαλό σου ή διακοπές ή θάνατος. Θα πας διακοπές. Αφού αποφάσισες να ασχοληθείς με τούτα εδώ τα πραγματάκια. Αν φερθείς σωστά, αν φερθείς έξυπνα, και αυτό προσπαθώ και γι' αυτό αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο γράφω αυτά τα βίντεο, σε σένα απευθύνομαι, γιατί ξέρω ακριβώς τι περνάς, ξέρω ακριβώς τι διάολο περνάς. Έλα όμως που υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχουν οι λύσεις, αρκεί να μην είσαι τεμπελόσκυλο. Αν δεν είσαι τεμπελόσκυλο, τα πάνε όλα καλά. Και να μην χαραμίζεις το χρόνο σου σε ανοησίες. Να καταλαβαίνεις ότι ό,τι μαθαίνεις είναι διαφορετικό το μαθαίνω κάτι γιατί με ευχαριστεί και είναι διαφορετικό το μαθαίνω κάτι γιατί πρέπει με αυτό, γιατί με αυτό καταλαβαίνω ότι στην αγορά υπάρχει ενδιαφέρον και μπορεί να βγάλω ένα καλό μεροκάματο. Πρέπει να τα ξεμπερδέψεις αυτά τα πράγματα από το μυαλό σου. Αλλά θα συνεχίσω με αυτά τα βίντεο, να σου πω κι άλλα.
θα σου πω γι' άλλα. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε εδώ έτσι, με τις διακοπές. Μην τρελαίνεσαι γενικώς. Μην τρελαίνεσαι. Αξιοποίησε το χρόνο σου. Μάθε καινούργια πράγματα. Μάθε πράγματα που θα σου φέρουν χρήματα, από όποια θέση κι αν είσαι. Από το να βελτιώσουν την υπάρχουσα θέση που έχεις σε μια εταιρεία, από το να σου φέρουν νέους πελάτες, από το να σε βοηθήσουν να βρεις την πρώτη σου δουλειά. Ξεμπέρδεψε μέσα στο κεφάλι σου τι σ' αρέσει και τι πρέπει να μάθεις. Έχει το νου σου στην αγορά. Από όποιο πόστο κι αν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να το καταλάβεις. Το 50% του χρόνου σου πρέπει να είναι business decisions και το άλλο 50% πρέπει να είναι technical decisions. Ό,τι και να κάνεις. Όσο τεχνικό ρόλο κι αν έχεις. Αν θες αυτό το πράγμα να συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω, και εύχομαι να πηγαίνει προς τα πάνω και όλα να πηγαίνουν καλά, πρέπει να κόψεις το χρόνο στη μέση. Δεν το καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Όχι, θα γίνω καλύτερος και θα τους σκίσω όλους. Δεν θα πάρεις βραβείο. Anyway, έρχεται άλλο βίντεο πάλι για όλα αυτά, γιατί με ρωτάτε, με κάνετε, με έχει τελειώσει φασικά. Αλλά τι να γίνει, τι να γίνει. Αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Αυτά είχα να σου πω για σήμερα, μην κολλάς. Οπότε, αν τα παρατήσετε και πάτε κάπου, εύχομαι να περάσετε ωραία, να ξεκουραστείτε. Αν δεν πάτε κάπου, σου είπα τι μπορείς να κάνεις. Και στις δύο περιπτώσεις εύχομαι να ξελαμπικάρει λίγο το κεφάλι σας, να ερεμήσει και από τη νέα σεζόν να σας πάνε όλα καλύτερα. Όλα καλύτερα. Οκ. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.